Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι με μεγάλη χαρά που φιλοξενούμε για τρίτη φορά στο κανάλι μας το Δόκτωρα Θάνο Ευθυμίου για να συζητήσουμε μαζί του όλες σας τις απορίες, όσες προλάβουμε δηλαδή, για την κρεατοφαγική διατροφή. Μία θεραπευτική πρόταση. Γεια σου, Θάνο μου. Γεια σου, Θέκνα μου. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε πάλι. Ξεβρίσκω. Κι εγώ. Λοιπόν, μας έχεις ετοιμάσει σήμερα πολύ υλικό, οπότε θα σου δώσω το λόγο κατευθείαν. Θα μιλήσεις για το China Study, μου είχες πει από την προηγούμενη φορά. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, πολλοί στα βίντεο μου από κάτω και στα δικά σου τώρα, τα κοινά μας ας πούμε, μας γράφουν για αυτή τη China Study, η οποία είναι, στην ουσία είναι πάντα ευγενικά και κάποιες φορές όχι τόσο ευγενικά, γράφουν, είναι ένα βιβλίο που στηρίζεται σε μία μελέτη. Δεν είναι ακριβώς μελέτη, να το πούμε αυτό. Okay. Το The China Study Book, έτσι. Okay. Και σε αυτό εδώ το βιβλίο εξετάζεται η σχέση μεταξύ της κατανάλωσης ζωικών προϊόντων από τη μία και συμπεριλαμβανομένων των γαλακτοκομικών και των χρόνιων ασθενειών από την άλλη, όπως η καρκίνη, αλλά και άλλες παθήσεις, έτσι, καρδιακά. Το βιβλίο που εκδόθηκε το βιβλίο αυτό, νομίζω ήταν το 2005. Okay. 2005, αν δεν γελιέμαι. Και βασίζεται λοιπόν σε μια πολυετή, πάρα πολύ αναλυτική μελέτη. Έτσι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, νομίζω λέγεται China Study, πάλι China Project η μελέτη. Και εξέτασε τα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο και άλλες χρόνιες παθήσεις σε πολλούς νομούς της Κίνας. Έτσι. Και συσχέτισε μετά αυτά τα δεδομένα με όλα τα διατροφικά δεδομένα που είχαν από τους ανθρώπους σε αυτές τις περιοχές και βεβαίως και τις αιματολογικές, κάποιες αιματολογικές εξετάσεις από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή πολύ καλά δεδομένα, να το πούμε αυτό. Αλλά οι συγγραφείς του βιβλίου καταλήγουν τελικά από όλα αυτά τα δεδομένα και τη συλλογή τους με πια πολύ αναλυτική μελέτη, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι που τρώνε μια κυρίως χορτοφαγική διατροφή, ή σου πω και μόνο χορτοφαγική διατροφή, αποφεύγοντας τα ζωικά λοιπόν προϊόντα τελείως, ίσως θα αποφύγουν ή μάλλον θα αποφύγουν, θα μειώσουν, θα αντιστρέψουν αυτές τις χρόνιες παθήσεις. Και ξαναλέω, μιλάνε για πολλές παθήσεις. Τώρα, το βιβλίο συνιστά εννοείται συμπληρώματα διατροφής, έτσι, να το πούμε αυτό, για την διατήρηση υπαρκών επιπέδων βιταμίνης D, για την διατήρηση υπάρχουν βιταμίνης B12 και λειτουργικών επιπέδων βιταμίνης B12, πάλι καλά δηλαδή. Άρα από εκεί ξεκινάει το πράγμα και ίσως βρωμάει για μερικούς. Πάμε να το δούμε όμως. Να πούμε ότι ο κύριος συγγραφέας έχει πάρα πολύ καλά διαπιστευτήρια, ας πούμε, credentials και πολύ καλά πτυχία, έτσι, είναι σεβαστός και νομίζω το έκανε με το γιο του αυτό το βιβλίο. Και είναι από τις πρώτες οργανωμένες προσεγγίσεις να σχετιστεί η διατροφή με τις χρόνιες παθήσεις. Οπότε εκεί respect μεγάλο στους συγγραφείς. Λοιπόν, πού στηρίζονται όλα αυτά τα επιχειρήματά τους? Σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι οι συσχετήσεις της χοληστερόλης με τις ασθένειες. Συσχετήσεις χοληστερόλης με ασθένειες. Και ο δεύτερος πυλώνας είναι όλα τα ευρήματα που έχουν σχετικά με την καζεΐνη, που θα πούμε σε λίγο τι είναι, και τον καρκίνο. Okay. Πάμε λοιπόν για το πρώτο. Στις περιοχές που τρώγανε περισσότερο χοληστερόλη, πραγματικά θα πρέπει να πούμε ότι είχαν περισσότερες ασθένειες. Δηλαδή αυτό είναι, παρατηρήθηκε. Ισχύει. Βέβαια δεν κοίταξαν αν είχαν άλλους μη διατροφικούς παράγοντες, άσχετα από τη χοληστερόλη, που μπορεί να παίξανε ρόλο. Δηλαδή κακές συνθήκες διαβίωσης, μεγαλύτερα ποσοστά φυματίωσης, σχιστοσομίασης, και θα έρθω τώρα στο θέμα, πνευμονιών, υπατήτηδες κ.ο.κ. Ας πάμε να δούμε λοιπόν τα στοιχεία. Εγώ θα σας δείχνω φωτογραφίες, θα τις φέρνω κοντά στην οθόνη. Δείτε εδώ λοιπόν στοιχεία από κάποιους που κοίταξαν για αυτές τις μη διατροφικές παραμέτρους. Δείτε τη σχέση πραγματικά μεταξύ χοληστερόλης και καρκίνο του εντέρου. Πραγματικά εδώ πέρα, αυτή εδώ είναι η σχέση. Δεν είναι και τόσο έντονη. Δεν υπάρχει δηλαδή μια γραμμικότητα ότι όσο ανεβαίνει
το ένα να ανεβαίνει και το άλλο. Θα πρέπει να περιμένουμε μια τέτοια συσχέτιση. Έτσι. Τόσο δηλαδή ασθενής είναι η συσχέτιση μεταξύ χοληστερόλης και καρκίνου του παχαίους εντέρου. Όταν όμως κοιτάξουμε τη σχέση μεταξύ σχισοσωμίασης και χοληστερόλης, αρχίζει και υπάρχει μια ήπια συσχέτιση. Οπα, εδώ. Τι είναι η σχιστοσωμίαση, σχιστοσωμίαση. Η σχιστοσωμίαση είναι μια παραθύτωση η οποία μπορεί να μολύνει ουροποιητικό σύστημα και γαστρεντερικό. Okay. Έτσι, τα έντερα. Και τώρα θα δείτε τη συσχέτιση μεταξύ σχιστοσωμίασης και καρκίνου του παχαίου εντέρου. Έτσι. Είναι ψηλή. Είναι υψηλή. Είναι πολύ, πολύ έντονη. Και είναι γενικά γνωστή η συσχέτιση της σχιστοσωμίασης με το καρκίνο του παχαίου εντέρου. Δεν έχουμε καταλάβει ως τώρα, έτσι και από ό,τι ψάχνω και εγώ, ακριβώς πώς και ποια είναι η αιτία. Αλλά υπάρχει μια έντονη συσχέτιση. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες που λένε ότι κάποιοι ή κάποιες μικροβιακές λοιμώξεις μπορεί να προδιαθέτουν για καρκίνο. Υπάρχει όμως κάποια σύνδεση μεταξύ υψηλής χοληστερόλης και σχιστοσωμίασης? Είναι παράγοντες οι οποίοι τυχάνει να είναι και οι δύο υψηλοί σε κάποιους άνθρωπους. Εδώ. Σχιστοσωμίαση και ολική χοληστερόλη. Αρχίζει και για πρώτη φορά υπάρχει πολύ πιο έντονη από τη συσχέτιση μεταξύ χοληστερόλης. Αυτή είναι η ερώτηση που έκανε σωστή ακριβώς. Η σχιστοσωμίαση είναι αυτή που είναι πολύ έντονα και άρρηκτα δεμένη με το καρκίνο του παχαίου εντέρου. Ναι, γιατί όμως αυτοί που έχουν τη μόλυνση της σχιστοσωμίασης μπορεί να έχουν παράλληλα και υψηλή χοληστερόλη? Υπάρχει κάποια αιτιώδη σχέση? Αυτό είναι το θέμα, ότι όταν βλέπουμε μία συσχέτιση δεν μπορούμε να ξέρουμε αν, πολύ ωραία έτσι, αν υπάρχει ένας τρίτος παράγοντας ο οποίος ευνοεί τη συσχέτιση, αλλά αυτοί μεταξύ τους δεν έχουν σχέση. Δηλαδή αυτό θα ήταν το παράδειγμα ότι αυξάνονται οι επιθέσεις καρχαριών όταν οι άνθρωποι τρώνε παγωτό. Γίνεται αυτό γιατί όταν έχει ζέστη, περισσότεροι άνθρωποι κολυμπούν στις παραλίες της Αμερικής, τρώνε παγωτά γιατί έχει ζέστη και γι' αυτό δαγκώνονται από παραλίες, από τις καρχαρίες. Ναι. Δεν είναι ότι το ένα προκαλεί το άλλο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με αυτές τις μελέτες, τις επιδημιολογικές. Βρήκα εδώ κάποια στοιχεία, λέει ότι έχει βγει το 2004 το βιβλίο, και το έχω βρει από διαφήμιση του βιβλίου. Λέει το βιβλίο στηρίζεται στα ευρήματα του China Cornell Oxford Project, το οποίο ονομάζεται συντομογραφικά China Project. Λέει το project αυτό διεξήχθη με συνεργασία των Πανεπιστημίων Cornell, του προφέσορα Colin Campbell, Οξφόρδης, του προφέσορα Richard Peto, τώρα είναι Sir Richard Peto, και της Κινέζικης Ακαδημίας Προληπτικής Ιατρικής. Ξεκίνησε στις αρχές του 80 η μελέτη, παρακολουθήθηκε διατροφή και λήφθηκαν δείγματα αίματος κύρων από 6.500 άτομα από 130 χωριά, 2 από κάθε επαρχία της Κίνας. Το βιβλίο, λέει, εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2004, στην ουσία το 2005, και μέσα σε 9 χρόνια πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Έχει χαρακτηριστεί ως η βίβλος των φυτοφάγων, δηλαδή των vegan. Έτσι έτσι. Okay. Νομίζω πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί ούτε εγώ το γνώριζα, αλλά επειδή το αναφέρουν κάποιοι, άρα... Ξέρεις τι μου θυμίζει λίγο τη μελέτη του Harvard, που είναι η μελέτη της ευτυχίας, στην οποία μελέτησαν δύο ομάδες ανδρών, αλλά όχι για 20 χρόνια, για 100 χρόνια. Μία ομάδα ανδρών οι οποίοι σπούδαζαν στο Πανεπιστήμιο του Harvard, μία ομάδα ανδρών που σπούδαζαν στο Κοινοτικό Κολέγιο στη Βοστόνη, και είδαν τα κοινά τους και τις διαφορές τους και έβγαλαν κάποια συμπεράσματα ως προς το τι δίνει ευτυχία στον άνθρωπο, μεταξύ άλλων. Αλλά αυτές οι longitudinal studies, που είναι μελέτες παρατήρησης και συλλογής δεδομένων, δεν βρίσκουν causality. Μπορείς μόνο να υποθέσεις την αιτιότητα, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Έτσι, πολύ, δεν αποτελούν πειράματα. Γι' αυτό το λένε project, the China project, και όχι the China experiment. Experiment θα ήταν αν έπιαναν μια τεράστια ομάδα ανθρώπων και τους έβαζαν σε αυστηρή φυτοφαγική διατροφή για 15-20 χρόνια
Μια άλλη ομάδα ανθρώπων με παρόμοια χαρακτηριστικά με την πρώτη και τους έβαζα σε carnivore διατροφή για 15-20 χρόνια, να τους ελέγξουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά, και θα έβγα κατά τα πείραμα. Έτσι. Και η τέλεια μελέτη θα ήταν πείραμα, θα ήταν να ήταν δίδυμοι, να τους έχουν κλειδώσει πραγματικά σε ένα ξενοδοχείο. Δεν γίνονται αυτά. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν υπάρχουν μελέτες πραγματικά τέλειες. Παντού υπάρχει μεροληψία, παντού υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες. Αλλά ακόμα και αν έμενε συσχέτιση, αν πάμε πίσω, ας πούμε, μεταξύ χοληστερόλης και παθήσεων, που δεν μένει όταν κοιτάμε για άλλους παράγοντες, και έδειξα μόνο ένα παράδειγμα της χιστοσομίασης, ακόμα και αν έμενε, είναι τρομερό το σπαγκάτο να κατηγορήσει κάποιος τα ζωικά προϊόντα για τις ασθένειες μέσω της χοληστερόλης στο αίμα, όταν τα ίδια τα ζωικά προϊόντα δεν συσχετίζονται με αυτές τις παθήσεις. Δηλαδή, αν και οι τρεις αυτές μεταβλητές αυξάνονται ταυτόχρονα, γραμμικά, τότε οκ. Okay. Δηλαδή, χοληστερόλη στο αίμα, ζωικά προϊόντα και παθήσεις. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν έχουν γραμμική συσχέτιση. Δηλαδή, θα σας δείξω τώρα, ας πούμε, εδώ πέρα, η συσχέτιση μεταξύ ζωικών προϊόντων και καρκίνου στο σηκώτη. Έτσι. Δεν υπάρχει συσχέτιση γραμμική. Δηλαδή, ως τώρα ξέρουμε πώς πρέπει να φαίνεται. Πρέπει να φαίνεται έτσι μια γραμμή, γραμμική προς τα πάνω. Δηλαδή, όσο δεν αυξάνεται υπάρχει η κατανάλωση ζωικών προϊόντων, θα έπρεπε να αυξάνεται και ο καρκίνος του σηκώτη. Εδώ δεν το βλέπουμε να υπάρχει αυτό. Έτσι ακριβώς. Ενώ, έτσι, συνεχίζω, ακόμα και η χοληστερόλη στο αίμα με το καρκίνο στο σηκώτη, πάλι δεν αυξάνεται, δεν υπάρχει συσχέτιση. Δηλαδή, όπου κοιτάς, όταν κοιτάς για άλλους παράγοντες, βλέπεις ότι δεν μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή, αυτό το πέρασμα ότι «Α, οκ, βρήκαμε τη χοληστερόλη στο αίμα, ότι έχει συσχέτιση με το καρκίνο στο σηκώτη». Δεν υπήρχαν αυτές οι συσχετήσεις και κάνανε τρομερά, τρομερά νοητικά σπαγκάτα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες που γενικά έχουν καθίσει και έχουν ασχοληθεί με το θέμα και έχουν κάνει αυτό το λεγόμενο debunk σε αυτή την China Study. Και είναι πάρα πολύ, μπορεί να δώσω, ας πούμε, τα στοιχεία, να τα ανεβάσεις κιόλας από κάτω, ναι. Να μπουν οι άνθρωποι να τα κοιτάξουν, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολλά τα δεδομένα. Και στο θέμα καζεΐνης, που είναι μια ομάδα πρωτεϊνών του γάλακτος, και εκεί ακόμα τρομερό πέρασμα, δηλαδή, από τα ευρήματα που υπήρχαν στο China Project που είπες, τρομερό πείδημα νοητικό για να βγάλουν πραγματικά ισχυρές συσχετήσεις μεταξύ τελικά του προϊόντος που έχει καζεΐνη. Γιατί η καζεΐνη, να πούμε ότι είναι, όπως είπαμε, στο γάλα, δηλαδή στο τυρί έχει καζεΐνη. Εκεί υπάρχει μια συσχέτιση. Απ' την άλλη όμως υπάρχει ο ορός του γάλακτος, μια άλλη πρωτεΐνη, το whey protein που λέμε, που είναι μέσα στο τυρί, και αυτό είναι προστατευτικό για καρκίνους. Το θέμα είναι ότι όταν τρώμε τυρί, τρώμε και τα δύο μαζί. Αυτό είναι το whole food matrix. Δηλαδή, τρώμε ένα τυρί και έχει και τα δύο πράγματα μέσα. Και το ένα προστατεύει για το άλλο. Δηλαδή, δεν απομονώνουμε και πίνουμε καζέινη. Μόνο αυτοί που κάνουν γυμναστική πίνουν μόνο whey protein. Το οποίο βεβαίως δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι κατά ανάγκη κακό. Γιατί, όπως είπαμε, το whey protein, η πρωτεΐνη ορού γάλακτος, είναι προστατευτική γενικά. Δεν έχει δείξει κακά στοιχεία. Μάλιστα, ο ίδιος ο Κάμπελ, ο συγγραφέας του βιβλίου, το τονίζει αυτό. Το γράφει, ας πούμε, ότι δεν θα πρέπει να χωρίζουμε μια χημική ουσία από το όλο περιβάλλον. Και τελικά όλα μαζί, όλο το τυρί θα πρέπει να κοιτάμε. Και παρόλα αυτά κάνει αυτό το λάθος. Αυτή είναι η ηρωνία, ας πούμε, όλου. Μόνο εγώ έχω την εντύπωση ότι οι διαιτολογικές και οι διατροφολογικές θεωρίες είναι πολύ αυθαίρετες. Ναι, δεν έχεις μόνο εσύ. Οι άνθρωποι είναι σε απόλυτη σύγχυση. Υπάρχει πάντα ένα δάχτυλο μέσα, πολιτικό, ας πούμε. Και γιατί γίνεται, με ρωτάνε πάρα πολύ, και γιατί γιατρέ, και γιατί γιατρέ. Γιατί στηρίζονται σε αυτά που εξήγησες πιο πριν, σε επιδημιολογικές μελέτες. Και ο Τζον Ιωαννίδης από το Στάνφορντ, ο συμπατριώτης μας, το έχει πιάσει αυτό πριν ακόμα τον COVID και τις όλες τις ιστορίες που είχε γίνει λίγο γνωστό στο ευρύ κοινό, και το είχε απομυθοποιήσει όλο αυτό. Και είχε ήδη πει, όπου προσοχή λίγο εδώ με τις μελέτες, ίσως όλες οι το περιβαλλήτερος όγκος των μελετών στην διατροφολογία να είναι
κατά μεγάλο ποσοστό λάθος ή να υπάρχει πολύ μικρό ποσοστό για να το ποσοστότερα να έχουν δίκιο και να είναι σωστές. Εμένα το ζήτημα μου είναι ότι ξεκίνησε η διαιτολογία και η διατροφολογία να υπάρχουν σε πανεπιστήμια που ήταν οι Αδβεντιστές της 7ης ημέρας, χρηματοδοτούμενα από βιομηχανίες τροφίμων οι οποίες προωθούσαν τη λήψη δημητριακών, την καθολική λήψη δημητριακών σε όλο τον πληθυσμό. Δηλαδή ξεκίνησε ως επιστήμη, κατά τη γνώμη μου, από ένα σαθρό υπόβαθρο. Ως προώθηση προϊόντων marketing. Δηλαδή, αν πάμε πίσω και δούμε πώς διατρέφονταν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, θα δούμε ότι, για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι, Θανό, ότι πηγαίναμε στο σπίτι του θείου μου και ο θείος μου είχε κρεμασμένη και μια λούντζα καπνιστή. Είναι το χοιρινό, το κρέας, το κρασάτο, το καπνιστό, και είχε και λαρδί. Λαρδίξ και το χοιρινό λίπος. Και μας έλεγε η μάνα μου, μην τυχόν και φάτε λαρδί, γιατί ήταν τότε η ιστορία που είχαν ξεκινήσει να ενοχοποιούνται τα ζωικά λιπαρά και παράλληλα να προάγεται η χρήση υδρογονωμένων φυτικών λιπαρών, τρανς λιπαρών, που αυτά κι αν έχουν ενοχοποιηθεί για διάφορα θέματα υγείας. Και μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, ότι, και λέω, καλά, τι έτρωγαν παλιά. Μου λέει αυτό, μου λέγε η μάνα μου το πρωί, λέει, έτρωγαν 2 φέτες λαρδί, δηλαδή χοιρινό λίπος, και πήγαινα στο χωράφι όλη μέρα και τσάπιζα. Μου λέει, εσύ δεν θα τσαπίσεις, οπότε μην τρως το λαρδί. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή ακόμη και τότε που δεν έτρωγαν κρέας, υποτίθεται, είχαν μέσα στο λάδι της ελιάς τα λουκάνικα τα χοιρινά, που ήταν από το φύλλο που έσφαζαν ήδη. Είχα στην Κύπρο, στην Πάφο, από την οποία προέρχομαι, τη τσαμαρέλα. Η τσαμαρέλα είναι ένα παστό κρέας κατσίκας με όλα του τα λιπαρά. Και μάλιστα λέγεται ότι ήταν μεγάλος φαν ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος και επόμενος αρχιεπίσκοπος, που ήταν από την Παναγιά, ένα χωριό που φημίζεται για την παραγωγή τσαμαρέλας. Και γενικά υπήρχε το ζωικό λίπος και η ζωική πρωτεΐνη ως βασικό συστατικό καθημερινά στη διατροφή. Δηλαδή μπορεί να μην έσφαζαν το μόσχο το συντευτό κάθε Δευτέρα, ξέρω εγώ, να έτρωγαν το κατσίκι, ξέρω εγώ, μια φορά το Πάσχα ή μια φορά το μήνα, αλλά στην καθημερινή τους διατροφή υπήρχαν τα ζωικά λίπαρα. Δεν μπορούσαν να επιβιώσουν χωρίς αυτά. Έτσι. Ακριβώς αυτό. Και να πούμε ότι και τρώγανε και καπνιστά, δηλαδή μια πάστοση ή το καπνιστό το κρέας, το τρώει η ανθρωπότητα χιλιάδες χρόνια. Δηλαδή δεν μπορούμε να φέρουμε σε ίδια, τι λένε, μεταλλαντικά, επεξεργασμένο κρέας, το παριζάκι με αυτά που είπες εσύ τώρα, ας πούμε, το απάκι, το σύγκλινο. Ναι, γιατί αυτά τα βάζανε μέσα στο κρασί, ξέρω εγώ, 8-24 ώρα, θυμάμαι, κάναμε και εμείς λουκάνικα. Τα βάζανε μέσα στο κρασί και μετά τα έβαζαν πάνω στον τζάκι να καπνιστούν και τα έβαζαν μετά στον ήλιο να στεγνώσουν, και ήταν καθαρό προϊόν. Εντάξει, να είχε μέσα κάτι μυρωδικά. Τίποτα, κανένα πιπέρι, κανένα τίποτα. Η μάνα μου ήταν από χωριό, παρόλο που ζούσαμε στην πόλη, οπότε ειδικά τα Χριστούγεννα κάναμε αναζωπυρώναμε τα, τέλος πάντων, ζούσαμε τα έθιμα. Γι' αυτό και εμένα μεγαλώνουν τα μάτια τους έτσι οι άνθρωποι, γιατί μας λείπει όταν τους λέω, και ναι, μπορείς να φας ένα καλό μπέικον, έτσι, από το χασάπι, κομμένο, όχι τώρα τα συσκευασμένα, αφάκι, σύγκλινο, μπορείς να τα φας. Μεγαλώνουν τα μάτια τους έτσι, αυτά είναι αλλαντικά, μπορώ να τα φάω, και τα κρίζουν σχεδόν. Θάνο μου, τα ελληνικά, τα οποία είναι προβληματικά για την υγεία μας, είναι αυτά που είναι γεμάτα ενισχυτές γεύσεις, είναι γεμάτα συντηρητικά και τέτοια. Δεν είναι όλα αυτά τα έψιλο που τα κάνουν ανεβλαβερά, όχι το κρέας. Έτσι ακριβώς. Που λένε από κάτω 30% ζωικό προϊόν, ας πούμε. Και δεν είναι κρέας πια μέσα εκεί. Πήγα τις προάλλες να πάρω μπέικον και στο σούπερ μάρκετ κοίταξα και έλεγε 80% χοιρινό. Τι είναι το άλλο 20% δηλαδή? Τι είναι αυτή η δομή? Υπάρχουν τώρα, δεν θέλω να μπω σε βιομερίες, υπάρχουν άλλες εταιρείες που βγάζουν, υποτίθεται, το λίπος και βάζουν ελαιόλαδο μέσα. Δηλαδή όλα αυτά είναι επεξεργασίες, και το ελαιόλαδο έχει ταλαιπωρηθεί. Είναι ένα ακόρεστο λιπαρό, πιστεύω να μην πετάχτηκα γιατί κάποιος με παίρνει τώρα. Είναι ακόρεστο λιπαρό και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Ναι. Όταν
το αφήνεις έξω όλη την ώρα, δεν είναι προστατευμένο και οξυδώνεται. Γι' αυτό και οι προπαπούδες μας το είχαν σε μεγάλους αφορείς. Το είχαν σε κούπια τα οποία ήταν σε σκοτεινό μέρος, δροσερό, υγρό, σκοτεινό μέρος και για να το προστατεύσουν. Ναι. Οπότε όλες αυτές οι διατροφολογικές και διαιτολογικές μόδες ξεκίνησαν σε μια εποχή που είχε βιομηχανοποιηθεί η τροφή, που οι άνθρωποι ζούσαν στις πόλεις και έπρεπε να παραχθεί μαζικά τροφή για να φάνε οι άνθρωποι που ζούσαν μακριά από τη φύση. Έτσι. Έτσι, πολύ σωστό αυτό. Να πούμε κιόλας ότι αυτή με την διατροφική πυραμίδα, ας πούμε, τη μεσογειακή πυραμίδα τώρα, τις πρώτες πυραμίδες από την Αμερική, ήταν και μία λύση ανάγκης. Δηλαδή στην αρχή, εκτός από το ότι πολλές εταιρείες μετά στην πορεία μπήκανε και κερδίσαν από όλο αυτό, στην αρχή ήταν πραγματικά μία λύση ανάγκης. Δηλαδή το ρύζι, τα μακαρόνια, το ψωμί, ήταν ένας εύκολος τρόπος σε μερικές περιοχές μεταπολεμικά, στις περισσότερες, να τροφοδοτήσουν το λαό με ενέργεια. Ήταν ένα θέμα ενέργειας πια τότε. Στην πορεία βέβαια, πολλοί το εκμεταλλευτήκαν αυτό και μπήκανε από τον Κέλοκ, όπως είπες, με τον αδερφό του, τον Dr. Κέλοκ, που ήταν γιατρός. Οι δύο αυτοί είχαν, ας πούμε, αυτή την μπίζνα και αρχίσανε να περνάνε ότι οι φυτικές ίνες είναι απαραίτητες. Γιατί όταν αρχίζεις και αποδομείς αυτό που λέγαμε πριν, την ουσία από το όλο Whole Food Matrix, το φυσικό προϊόν, μπορείς να αρχίσεις να το πουλάς και να αποδεικνύεις συσχετήσεις. Δηλαδή αρχίζεις και λες, εγώ κάνω μια χαζομάρα και βάζω από πάνω φυτικές ίνες και βάζω και από πάνω και πρωτεΐνη, επειδή είναι πολύ καλύτερα η πρωτεΐνη, τώρα είναι το νέο project που πουλάμε, η πρωτεΐνη, που είναι πολύ σημαντική πραγματικά. Και βάζω και fortifying, ενισχύω με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία και έχω κάνει τελικά ένα υγιεινό φαγητό. Και πραγματικά αρχίζουν και φτιάχνουν healthy index με σκάλα, όπου βλέπεις και πιάνουν τα tick-tick-tick από τα δεδομένα που έχουν δώσει όλοι οι θεσμοί. Οπότε, αν εγώ έχω φυτικές είναι στο προϊόν μου, αν έχω αυτά τα θρεπτικά συστατικά που βάζουν απλά σίδηρο πάνω, μπορεί να πας με μαγνητάκι και να τραβήξει όλο το σίδηρο από τα Kellogg's και βάλεις από πάνω πρωτεΐνη, έχεις κάνει τι? Ένα κρέας, αλλά στη μορφή που το θέλουν αυτοί και να το πουλήσεις, ας πούμε. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις με το κρέας, σίγουρα. Όχι.